Πρόγραμμα με τοποθέτηση προϊόντων. Μπακούστηκε ρε. Φρόσα! Η Φρόσα ποια είναι? Αρε Φρόσα, έμας πω ατέτει Χριστούγεννα μέρα βρά. Συγγνώμη, κι είσαστε? Μαμά μου, είσαι καλά? Ο κύριος? Μητέρα, είμαι η Κρίστη. Είσαι πολλά όμορφη. Τυχερός ο κύριος Γιώργος. Παρόλο που οι μέρες είναι γιορτινές και έχετε συνηθίσει πάντα να μας βλέπετε να γλεντούμε, να γιορτάζουμε, να διασκεδάσουμε, εν τούτη σήμερα εγώ και αδελφοί μου έχουμε να σας ανακοινώσουμε κάποια πολύ άσχημα νέα. Η μαμά μας έπαθε ένα τσάιμερ. Ρε σαβουλά, ποιος σου πέτουν την πελαρά? Ο παπάς. Συγκεντρώτου σε παρακαλώ. Έναν αστείο. Όπως σας έλεγαμε λοιπόν, έχουμε να σας πούμε κάποια πολύ άσχημα νέα. Η μάμα μου έπαθε ένα αμνησία. Δεν θυμάται τίποτε. Και για να σας πω την αλήθεια, εγώ βρίσκομαι σε πολύ άσχημη ψυχολογική κατάσταση. Είναι πολύ οδυνηρό να μη σε θυμάται η μάμα σου. Εντάξει Γιώργο μου, να της ξαναζητηθούμε της μαμάς. Θα της πούμε ξανά το όνομα μας, την ηλικία μας, το ζώδιο μας. Τούτα. Είναι τόσο απλό σαβούλα. Το σημαντικότερο είναι ότι δεν έχει καμία ανάμνηση από τα παιδικά μας χρόνια. Αλήθεια? Αλήθεια. Δεν θυμάται τα παιδικά μου χρόνια. Δεν θυμάται τη μυρωδιά μου. Τις επιτυχίες μου. Δηλαδή δεν θυμάται τίποτε που τσινά που έκαναμε που είμαστε μωρά? Δυστυχώς όχι σαν μωρά. Δηλαδή δεν θυμάται ούτε τους βαθμούς μας στο σχολείο? Δυστυχώς όχι. Δηλαδή παίζει να μην επανέλθει ποτέ της? Με τα λύπης μου σας λέω πως ίσως να μην επανέλθει ποτέ της. Wow! Δυστυχώς η μάμα μας έπαθε αμνησία. Κρίμα. Κρίμα. Της μάνας η καρδιά πονεί, της πεθέρας ξοπέτσι. Εν την αλήθεια μου λαλώ, νιώθω τσογιώνει έτσι. Θόρε το τσιν το γιούδι μου, που υποφέρει τόσο, που βασανιέται, που πεινά και πώς θα το γλιτώσω. Το γιο μου τον ετύλιξεν με τα καμώματα της και δεν βρίσκον επαμόν με τα κόμματα της. Έγκανε πόνα ξόρτωτη, νόμιζει κάποια ένι, αλλά εμιά πελώσουσου, μια μέρα! Ρε παπά! Τσιμάται ακόμα! Ξύπνα την παπά μου, κάνει καφέ! Πιένε ποτσίζε να σου κάνω σε λίγο, νάτι! Καλημέρα σας! Καλημέρα μαμά μου! Πώς είσαι σήμερα? Μια χαρά! Μαμά μου, θυμάσαι ποιος είμαι εγώ? Ναι! Ποιος είμαι, πέ μου? Ο κύριος Γιώργος! Είναι στην ίδια κατάσταση ακόμα, τι θα κάνω? Σιχτώ, και τις βιζόν! Φρόσα μου, θυμάσαι μάνα μου τα σου καφές μου? Ρε παπά! Ήταν πορεύει ορκό, δεν καταλαβαίνει. Έτσι ασπάσε το σέρι την μήτα κοντής, επειδή θα άσκαρε λίγο για να μείνω χωρίς καφέ. Άπη μου, ξύπνα.
Good morning. Bonjour. Καλημέρα, αγαπούλα μου. Ξέρεις το ότι τόσο γερμπού μου μακριά σου επέλα. Όπι μου. Μια ημέρα έβαλα τα πρώτα μου μες στη τσέντα μου και αν να σηκωστώ αφήμα το ζεύω. Αλλά τώρα... Αγαπούλα μου, να μπορώ να τρώνω μου καμνίρε. Σε όλα σου κοστούμε να μου κάνεις έναν καφέ. Εντάξει. Γιο-γιο. Είναι κατάλαβα. Γιο-γιο, αγαπη μου, είναι το παιχνίδι που αγοράζαμε μας τα μετσί που έπανε πάνω κάτω, πάνω κάτω, πάνω κάτω. Ναι. Πάνε να κάνω ντους, κρυό. Αγαπη μου, έγινε και κατάλαβα. Θέλεις να σου αγοράσω γιο-γιο. Δεν θέλω τίποτε. Οκ. Ετοίμασε βαλίτσες. Σκιώχνεις με? Όχι, φεύγουμε. Πότε? Το απόγευμα. Πού πάμε? Πού θα ήθελες να πάμε? Χαβάη. Όχι, θεία, δεν θα πάμε Χαβάη. Ας Βέγγας. Θεία. Πού θέλεις να πάμε, κορία, ρωτάς με απαντός σου. Θα πάμε να δούμε έναν πολύ αγαπημένο μου πρόσωπο. Στη Μέρκελ τώρα που να θυκιασέρει. Όχι, θεία. Καλό. Λονδίνο για 5 μέρες. Ούι, κόρη, εν κρυάδα η Λόντρα έτσι καιρό. Εν καλύτερα να πάμε στην Αυστραλία μπον καλοκαίρι. Αχ, Θεέ μου. Κόρη, στο Σίτρι εν και ο αρφός του συμπεθέρου του Χρυσόστομου, κόρη. Καλημέρα, αγάπη μου. Πώς επεράσατε ψιές? Θα το σχολιάσω, Γιώργο μου. Γεια μου, Γιώργο. Ήταν πολλά κρυάδα ρόλος πήρες έτσι, ρε. Ναι, βασικά έχει απώλεια το σώμα της σέρμασης στο σαλόνι. Ελπίζω να μην κρύωσες πας στον καναπέ. Μα και δεν πας στον καναπέ που είμαι καλύρκο. Αλλά πού? Χριστή, κάμε λίγο τζίμα να μου, κάμε λίγο τζίμα πιέσω γιατί που είσαι στο σαλόνι σας είναι κρυάδα πολύ. Λίγο τζίξω, έτσι. Έτσι. Λίγο τζίξω. Α, οκ. Τότε να πρέπει να πω στο Σάγιν να έρθει να λέξει τη θέρμανση. Αλήθεια, Γιώργο, μόνο του τον είσαι να σχολιάσεις. Τι άλλο να πω, ρε, αγάπη μου. Ανετοιμήθηκα καλά, ας πούμε. Α, ναι. Sorry, ρε, αγάπη μου. Έτσι μου θήκες καλά. Φωσά, παραμποζή. Αυτά είναι ο Λίγης. Παναγία μου, Ιερκο, να μου τους οκάσεις που κάνε, ρε. Εφρόζα! Ρε, παπά, σταμάτα! Τι κάνεις τώρα? Θέλεις να έρθετε αμένα δοκιμάσεις να σου κάνει καφέ και όκαψε τα δάχτυλά της. Και ο λαλός σου το, αν δεν συνέλθει σήμερα, θα την πάρουμε στο γιατρό. Ενάρτη, ωραία, νευρολόγα, ρε, που προσκύνημα. Σε τηλεφώνησε μου, δεν έρχεται σήμερα. Α, ωραία. Ναι, αν είναι όντως άρρωστη. Είναι άρρωστη. Η μαμά μου δεν θα προσπίτουν ποτέ της. Δεν θέλω να μπω σε τη συζήτηση. Η αλήθεια του το πράγμα είπε μου το τζελούσι. Ανέτη σου είπε. Ότι η μάμα μου έκαμε την άρρωστη για να μην κάνω παρέα μαζί της. Μα πότε έγινε τούτο? Τότε που ήμουν φοιτητής. Το 2016. Πρόγραμμα με τοποθέτηση προϊόντων. Που εκείνη την ώρα δεν θυμάσαι τίποτε. Δηλαδή, δυο παιδιά έχω. Ναι, μάμα μου. Αλλά μάμη μου, οφείλω να σε ενημερώσω ότι ο Γιώργος μας έχει θεματάκια. Είναι έτσι λίγο αλλοπρόσαλλος, λίγο σβηστούλης θα έλεγα. Ναι, εσύ μάμα μου έχεις πολλά μεγάλη αδυναμία σε μένα. Αλλά δεν του το δείχνουμε του Γιώργου μας επειδή τον λυπούμαστε που είναι προβληματικός. Μωρό μου, να δεις σαν τα νόσεις τέλεια. Γιατί δεν τον παίρνουμε κάπου να γιάνει. Εσύ μάμα μου κάνεις συνέχεια ατάματα για τον Γιώργο μας και παίρνεις λαμπάδες στους Αγίους, σε εκκλησίες, σε εξοκλήσεις.
εκκλησία, σε μοναστήρια, παντού. Τόσο στην Κύπρο, όσο και στο εξωτερικό. Αλλά μάμα μου, δεν διορθώνεται εκείνη η κατάσταση του με τίποτε του Γιώργου. Μα και εγώ είπα σου το. Δώσ' τον για υιοθεσία, αλλά εσύ εμ' ακούεις. Έλα. Ερμά μου, ξέρεις τι θυμήθηκα τώρα. Τι? Τα Χριστούγεννα του 2016. Τότε που ήμουν φοιτητής, στο δεύτερο μου μάστερ. Τα χρόνια σπουδές. Στο δεύτερο μου μάστερ είπα. Πέκαμε σε δυο ολόκληρα χρόνια για να το τελειώσεις. Αφού τόση ήταν η διάρκεια του, μωρό μου. Συγγνώμη που ο κύριος Γιώργος συνέχεια αγωνίζεται για εκείνα τα δύο μάστερ. Έλα κύριε Γιώργο εσύ να κάνεις πρακτική στην αποτρίχωση. Να σου πω εγώ θα τα καταφέρεις ή όχι. Όχι κάθε σου νόση ώρα και το πρωί πάνω σε μια καρέκλα και διάβασες άνε την καρέκλα και νομίζεις ότι κάτι έκαμνες. Συγγνώμη, μιλάς εσύ εσύ τόσο καιρό. Κάνει, κάνει. Τέλος πάντων, μου λες, θυμάσαι ποια ανέφερα δαμέ τα Χριστούγεννα του 2016. Ποια ανέφερες Γιώργο μου. Σαβούλα! Χαμηλώστε λόγια, παίρνανες μας! Γεια σου, μαμά μου! Καλώς το Γιούδι μου! Θα πεις γεια σου στη Λούση. Είσαστε μόνο φίλοι, ναι. Μαμά, σε παρακαλώ, είπαμε τα πάρα πολλές φορές. Εγώ και η Λούση είμαστε δύο πολύ καλοί φίλοι, τίποτε παραπάνω. Εντάξει, καλό. Γεια σου, Λούση! Μαμά μου, είπα στη Λούση σήμερα το βράδυ να μείνει μαζί μας για φαγητό. Γιατί? Εν έχει γονιούς. Ρε, μαμά. Ήταν που είπα καλέ. Ο κόσμος τα Χριστούγεννα περνάει με την οικογένειά του. Αν ενοχλώ να φύγω. Σαβούλα! Πάνε κανένα χριστιανικό ύμνο και περνάνε στα τραούθια. Λούση, εμείς καλύτερα να πάμε στο δωμάτιο μου. Όχι, κάτσετε τα μήμανα μου να σας κάνω κάτι να πείτε. Κύριε, λέει στον πιο μαζί σου. Τι έκαμα πάλι. Θέλω τη βοήθειά σου. Είδες να κάνουμε κουραπιέδες. Έκαμα τους. Christmas cake. Έκαμα το. Θέλεις να στολίσουμε το δέντρο. Εστόλισα το. Τι βοήθεια θέλεις που μείνα μάμμα. Πού είναι τα βαφτικά σου. Θέλεις να σε βάψω. Περίπου. Μπορώ να σου πω κάτι. Ό,τι θέλεις. Ξέρεις ότι εγώ είμαι πολλά ίσως άνθρωπος. Ξέρω το. Η μάμα σου είναι μονική. Τι? Η μάμα σου έχει αιμονή μαζί σου. Λούση, σε παρακαλώ, τούτο που είπες να το πάρεις αμέσως πίσω. Γιώργο μου, εγώ είμαι φίλη σου και προσπαθώ να σε κάνω να δεις την αλήθεια. Πρέπει με κάποιον τρόπο να αποκοπείς που τον είναι αρρωστημένη κατάσταση. Συγγνώμη, τι προσπαθείς να μου πεις, ότι πρέπει να αποκοπώ από τη μάμα μου. Όχι, είναι τούτο που θέλω να σου πω, αλλά. Θέλετε κάποια βοήθεια στην κουζίνα, κυρία Φρόσο? Ξέρεις να μαϊρεύκεις? Όχι, αλλά μπορώ να κόψω τις σαλάτες, να βάλω τα πιάτα στο τραπέζι. Κάτσε για με που κάθεσαι. Μάμα μου, τι είσαι? Δεν ξέρω, ρε Γιώργο μου. Έχει από την ώρα που ήρθε η Λούση που με πιάνει ένα πράγμα σαν τη φαγούρα. Έλα εδώ. Τι είναι τούτα? Ξέρω. Κάτσε εδώ και πίσω στην πλάτη. Μαμά, τότε κάτι σαν αλλεργία. Κύριε Λέησο, πώς θέλω στα ποθενά με ξαναπιάσει η αλλεργία μου. Γιατί μαμά μου, πότε είσαι εσύ αλλεργία? Ίντελος, αμά θωρώ τον τρισκατάνατον τον πανίκο, ναι με πιάνει η αλλεργία. Άντε μαμά, περάσαν 5 χρόνια από τότε. Εν έχει σημασία. Μα πώς θέλω στα ποθενά με πιάσει η αλλεργία πάλι. Δεν ξέρω, κάποιος πρέπει να σου την προκάλεσει. Μα ποιος? Αφού μόνο η Λούση ήρθε σπίτι μας. Λαλείς. Ελπίζω να μην εννοείς ότι η μάνα σου έχει αλλεργία σε μένα. Όχι, Λούση, εντάξει, μπορεί να μην είναι αλλεργία, μπορεί να είναι μια ψυχοσωματική αντίδραση η οποία προκαλεί. Νομίζω ότι δεν θα περάσω μαζί σας τα Χριστούγεννα. Λούση. Περαστικά, κυρία Φρόσο. Ρε, Λούση. Μάμα μου. Έδωσες μου μια απίθανη ιδέα. Ποια ιδέα? Δεν θα πάω δικηγόρος τελικά. Πότε ήταν να πάει δικηγόρος? Του χρόνου. Του χρόνου πριν να κάτσω πανκύπριες εξετάσεις, ήθελα να δηλώσω νομική. Εσύ? Ναι.
Εντάξει, ούλε, νομίζατε πως ήταν να δηλώσω για ιατρική. Αλλά τελικά... Τελικά? Θα πάω αισθητικός! Είδες τι ωραία που σε έβαψα, μάμα! Σχ, σαβούλα! Άμα έβαψες σε σαβούλα, μάμα! Ναι, Γιώργο μου, δεν το ρούγκο κοινάδι μου, βαλέ! Α, ο έγινε και εκείνο που λέω εγώ, αλλά και εκείνο που λέω... Σχ, σαβούλα! Σοβαρό μιλάς! Ναι, λαλούμε ρε μωρό μου. Η μάμα μου έπαθε αλλεργία στη Λούση. Ρε Γιώργο μου, είσαι τόσο λογικός άνθρωπος. Γκουγκλάρεις τα πάντα, οι γνώσεις σου είναι άπειρες. Και κάθεσαι και πιστεύεις ότι η μάμα σου είχε αλλεργία στη Λούση. Γιατί όχι, Κρίστη μου. Να σου εξηγήσω. Ο άνθρωπος Κρίστη μου είναι ζών. Μάλιστα, ζών που είναι ο άνθρωπος Κρίστη μου. Εμείς μάθαμε το στην πηλεία. Πού κολλάτε τον τώρα, Σάβια? Ξέρεις, Κρίστη μου, ότι έχει ανθρώπους που έχουν αλλεργία στις γάτες. Άρα... Εφρασά, μόνοι εις μίλε για τα σουβλάκια, μάνα μου. Ε, παπά! Θες να κάνουμε σουβλάκια? Ναι, ρε άντρο, ευαρύχηκα ρε κουμπάρ κάθε μέρα, κρέας, κρέας, κάθε μέρα. Α, πάψω αγάρβουνα. Όχι, περίμενα λίγο και βατάψω. Μαμά. Μαμά. Είναι εμένα που μιλάς. Ναι, είναι εσένα. Πες μου, θυμηθήκες κάτι τώρα, τη Λούση ίσως. Τίποτε, κύριε Γιώργο. Ωαου, είναι τέλειο! Γιώργο! Μέγε μου, τι κακό μας βρήκε, τι κακό μας βρήκε! Καλώς το, Θρασίγουρ. Καλώς το. Μόλις σε είδε η γυναίκα, έπαθε ένα μυσία. Μια χαρά είμαστε τόσο καιρό που έλειπες και εσύ και η αρνητική σου ενέργεια. Μια αγάπη μου στους ωκεανούς, στα πλοία, στη μαύρη θάλασσα που παίζει με το χρώμα της άβρας σου. Αγάπη, say Merry Christmas στην Νούνα. Merry Christmas, Νούνα. Ρε, δούλεψες δυο μέρες και διαμαρτύρεσαι. Δυο μέρες, εσύ που την Τετάρτη που ήρθες, πώς επόφκαλες. Ξέρεις ότι δεν έμεινες στη Λευκοσία ολόκληρη. Σωλήνε που να μην έξεις του πόσα εξαιτίας σου θα θέλω φυσιοθεραπεία. Μου να σκέψετε, πανέ, να σας απολύσω και σου πιω, α. Α, ναι. Η αγαπημένη μου αγάπη, η Κάρολ, έπιασε με τηλέφωνο και μου τα κακαμαντάτα. Μάλιστα. Και αν επιτρέπετε, πού ήσουν ντυμένος? Christmas tray. Θέλω και χωρεσάκι. Να σου υπενθυμίσω ότι με ένα στάρτο θεάτρο και κάνω παιδικές παραστάσεις και σήμερα πήρα και το μωρό μου να δει την παράσταση του παπάκι του. Έλα. Όχι, αγάπη. Έφριν, τώρα δεν θυμάσαι αυτόν το αψεγάτια στον πρόσωπο? Αυτά τα σπιρθυροβολα μάτια, αυτό το πεταξένιο μαλλί, τίποτε. Ο κύριος. Ταΐε μου, κακό που πάθαμε. Καλά δεν καλέσετε ένα γιατρό, μια ambulance, ένα ελικόπτερο διάσωσης, τέλος πάντων κάτι? Η κυρία Ιουλία, η νευρολόγος, μας έχει πει ότι η αμνησία δεν προήλθε από το χτύπημα, αλλά από το σοκ. Και μας είπε να τις λέμε προηγούμενες ιστορίες από προηγούμενα Χριστούγεννα για να τις επαναφέρουμε τη μνήμη της. Δηλαδή με πρωταγωνιστή την Έφρη μας? Ναι, λαλούμε. Είπε μας ότι πρέπει να της θυμίσουμε ιστορίες από το παρελθόν της. Ωραία. Θα ξεκινήσω εγώ την αντί που θα θυμηθεί. Λοιπόν, αγάπη, άκου. Αχ, πόσο μου αρέσκουν οι γιορτές, ρε Έφρη. Και εμένα, αρέσακι μου. Να νηστέψουμε, να κοινωνήσουμε, να καθαρίσουμε το σπίτι. Όχι, αγάπη, με κόφτουμε έτσι πράγματα. Να έχουμε γιορτινή διάθεση, να βγούμε έξω, να συγχωρίζουμε τζινούς που μας επιλυγώσουν. Έτοιμα! Εν τέλει, Ατοφκά! Συγγνώμη, γιατί δεν καταλάβες που το χριστουγεννιάτικες αναμνήσεις? Όχι, όταν μην έκαμεις πρόβλημα. Πώς είναι αρνητικό ότι ήταν πάνω σου και η μια γιορτή και η άλλη? Ε, όλα σκέψετε πάλι, είπα! Πάντως, άντρο, κρίμα που εσύ ένιωσες να πεις κάποια ιστορία. Τώρα ξεκινήσαν οι κοινές σας γιορτές. Όχι, ένιωσες! Αγάπη μου, με ξέχασες πέρσι τι επάθαμε? Τι επάθετε, αφού πέρσι ένιωσαν αραβωνιασμένοι? Ακριβώς! Είμασταν έναν παράνομο αγαπημένο ζευγαράκι που κρυβόμασταν από όλους σας. Αβούλα μου, χρειάζεται να το πούμε τώρα τούτο. Σαβούλα! Δεν μου γίνει, Τίποτε, ρε μάστερ μου, τίποτε. Όχι, τίποτε, ρε αγάπη μου, εξέχασες. Σαβούλα! Πάω φερός μήλες, μάστερ. Ατσιά για μένα που να πάει τις μήλες τώρα σου. Ατσιά με λόγω. Εγώ νομίζω πρέπει να φύγετε την κυρία Σαβούλα να μας πει τι έγινε. Ένα γένεια να την διακόπτετε. Thank you, μάμι. Πέρσι τα Χριστούγεννα είχαν πάρα πολύ μπλάκα. Μου πως είναι αρκή σου. Αγάπη μου, κάτι πρέπει να τους έτυχε και επιστρέψαν πιο νωρίς αλόγως. Καλά.
Δεν που είναι η εγκύρια άνθρωπο κάτω από απλωμά, α, δεν, α. Τίποτε ρε μάστρε, μιλούσαμε. Παπάκι, προσωπικά δεδομένα. Ε, τι μπορεί να έκαναν κύριε Χρυσόστομε. Άδε τους, φαίνονται ερωτευμένοι. Να είε μου ρε, φρύ, να μας πελάνει σε εμάς το τέλος. Παρακάτω ρε αγάπες, παρακάτω. Και 12 κάρτα στη μανία. 12! Είμαι εγώ γυναίκα να κουβαλώ τον άντρα μου όλη νύχτα μετά τα ξά. Είμαι εγώ γυναίκα φίνα, τερπεντρισά. Χρυσόστο! Να σου λαλώ, κανεί χρυσόστο με. Κανεί, όχι αντέχω το ποτό. Έλα τώρα. Τώρα πια. Είσαι ανάμνηση! Και όψι, άρε φορά, κάτω. Είσαι ανάμνηση, παλιά, κίτρινο γράμμα στο σιρτάρι. Με Χριστούγεννα, μα είναι να πνάσω με καθημερινή. Α, ήρθαν τα Χριστούγεννα και η πρωτοχρονιά. Ε, τσιγκόπε, τσιγκόπε, τσιγκολότο, ε. Ωρες φάνε τη στούρα, ο αρφοπόπες λέει, ε. Πάω να δω, αν έτσι μείνει κανείς αβούλα, κάτω τα ρούχα σου. Α, πονηρή φρόσα. Θέλει να σου κάνω τριπτής, α! Ω, 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 ω! Καρταρούχα σου και φόρησε πιτζάμες, Χρυσόστο! Λίγνωτος! Χω! Σίγκοπε, σίγκοπε, σίγκορορε! Ωε, πάλι! Καλησπέρα, μάμι μου! Αν είσαι μυθικά σκόμα. Όχι, είναι μυθικά γιατί μου ήρθαμε με τον... Με ποιον είσαι. Με τον... Άγιο Βασίλη. Και μιλούσαμε, ελαλούσαμε τα δικά μας, ξέρεις. Όχι, όχι με τον Άγιο Βασίλη. Ήμουν με τον... Με τον Ρούντολφ. Ναι, ο Άγιος Βασίλης, μάμα μου, είπε μου ότι επίεντε να έρθει. Σαν μπορούμε να πίνε και στις διβανίες, πόψε. Για chocolate. Τέλος πάντων, έλα από εδώ μαζί μου και να φέρω τον παπά σου να κοιμηθεί μόνος του, δάμε. Όχι. Γιατί όχι, Σαβούλα. Όχι, όχι. Όχι, δεν φεύγω από το κρεβάτι μου. Γιατί. Γιατί δεν φεύγω. Γιατί αγαπώ το. Δεν γίνεται, ρε Σαβούλα, να χαρείς. Καλά. Αγαπώ σε κρεβατάκι μου. Καληνύχτα, κρεβατάκι μου. Και κρεβατάκι μου, πρόσεχε τον παπάκι μου όταν θα έρθει. Μα γιατί εκρύφτηκες, κύριε άντρο? Για να με μαζεύρεις εσύ, μάμα μου, αφού τότε εσύ εντιαγαπούσες τον άντρο μου. Την αγάπη μου, για έφυγε εσύ ένστικτο. Και καταλαβαίνω από την πρώτη στιγμή ότι την αρνητικότητά σου, ότι ήταν άρτη να εμφανιστεί και να μα κάνει τι ζωέ μα όλου άνω από κάτω. Δόλια μάνα, και σε άκουε κανένα. Άτε, κανεί. Θα την αναστατώσετε στο τέλο. Αφού τούτον είναι το ζητούμενο, ρε Γιώργο μου. Αγάπη μου, όχι. Α συνεχιστεί τούτη ιστορία, να μπερδευτεί, αν τη βλέπετε. Αφιστόν, κύριε Γιώργο, να μα πει γιατί κρύφτηκε. Ναι, γιατί κρύφτηκα. Κρύφτηκε γιατί είσαι έναν καλικάντζαρο μέσα στο σπίτι. Μάμα μου, ο λόγος που εκρύφτηκε είναι επειδή εφόμασταν μάμα μου και δυο που σένα. Και εσύ μάμα μου, αν έβρισκες τον άντρο μου, ήταν να τον εισφάξεις, όπως λέει και ο ίδιος. Ντροπή. Και καλά, συγγνώμη ρε άντρο, έμεινες μέχρι το πρωί που κάτω από το κρεβάτι. Όχι ακριβώς. Περίμενε, Χρυσόστο με! Ρε Φρουζά, ένα, τρύψε με. Τρύψε με λίγο να βράζω, ρε Φρουζά. Χρυσόστο, έχω πόνο κέφαλο. Χρυσόστο με! Ρε Φρουζά, εσύ ξανά. Φρουζά, μα είναι ποχή.
σώστο. Ναΐα μου, ακούγεις το μωρό. Μην ακούγεις Νάτσο μου, μην ακούγεις Νάτσο μου. Μην ακούγεις Νάτσο μου. Πότε είναι έτσι πράγμα. Πριν ένα χρόνο, μάστερ. Δηλαδή, εγώ και εσύ... Όχι ρε μάστερ, για όνομα του Θεού, σηκώθηκα και έφυγα. Αλλά ύστερα είχε πολύ πλάκα. Α, τι έγινε μετά? Ύστερα είδα τον Καλικάντζαρο μπροστά μου. Αμά να μην κλείω μένα. Αν έχει γέματα, μη μου πείτε. Νάτσο μου, μην ακούς. Αφήστε τον να μας πει τι έγινε. Η μάμμα είδες σε. Τι έκαμνες που κάτω από το πάπλο μας σαούλα και βάλεις το άντρος αντίτσιρος. Κύριε Χρυσόστομε, μη γίνεσαι αδιάκριτος. Ντροπή. Κάτω που το πάπλωμα δεν μου είπετε να μου κάνετε ακόμα σαούλτα. Συγγνώμη πατέρα, εσένα τούτο σε ενοχλήσε με το ταούλα που άκουσες. Ποιος είναι πάλι τώρα, η μαμά μου θέλει ρεμία και ξεκούραση. Άρε σαβουλά, άρε σαβουλά. Ούλο προβλήματα δημιουργεί στη μάμα μας. Δηλαδή, δεν καταλαβαίνεις ότι με τούτο που κάνεις θέτεις τη ψυχική της υγεία σε κίνδυνο. Ποιος εμίλησε. Ε, μωρό μου, να χαρείτε, α. Αγαπημένη μου, Merry Christmas! Χόπιασε μέσα, κυρία νευρολόγα μου. Συγγνώμη, γιατρέ μου, καλωσορίσατε. Βασικά, η μάμα μου δυστυχώς δεν θυμήθηκε, παρόλο που της είπαμε τόσες ιστορίες από το παρελθόν, όπως εσείς μας υποδείξατε. Μόλις έφτασα από τον Άγιο Μαυρίκιον, ήρθα κατευθείαν εδώ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε εδώ για μας. Αξίζει την προσοχή σας. Γιατρέ μου, να την εξετάσετε. Και βέβαια θα την εξετάσω όλα σας, το λέω. Αύριο πρωί-πρωί θέλω να μου τη φέρετε από το γιατρείο μου για να κάνουμε πιο εξειδικευμένες εξετάσεις. Ναι. Όχι, αύριο το πρωί δεν μπορούμε. Γενικά δεν μπορούμε αύριο. Να πάμε στο κτηματολόγιο. Έχει ζενιά, να την φορτώσω την τρίγια σου φέρω. Ρε παπά, να σας τη φέρω εγώ γιατρέ μου. Ωραία. Συγγνώμη, η κυρία... Πρόσω, συγγνώμη ένα λεπτάκι. Εγώ είμαι η Ιουλία, η γιατρός σας. Έχω έρθει αρκετές φορές εδώ. Αλίμονον. Όλες οι φυσιολογικές οικογένειες έχουν πάντα έναν νευρολόγο που πάει και έρχεται κάθε τριτσελίο. Έτοιμη. Θεία, θα ταλαιπωρηθείς έτσι μέσα στο αεροπλάνο. Πήγαινε να βάλε κάτι πιο άνετο. Πριτς, μια χαρά κούκλα είμαι. Κι αύριο μπορεί να πάμε στα Λονδίνα. Θα πάω στην Oxford Street και θα αγοράσω όλα τα χρώματα από τούτα τα καπέλα. Στο Λονδίνο. Πάντως σε λίες μέρες μπορεί να κάνουμε κόρη ευαθία. Έπρεπε να κάνουμε αλλολίες. Θεία, έχει εξεταστική μετά ο Αντώνης. Πρέπει να τον αφήσουμε λίγο ανήσυχο. Πάμε τώρα που έχει κενό και σου υπόσχομαι ότι θα ξαναπάμε για πιο πολύ καιρό. Τούτον πάντως ήταν πολλά ξαφνικό. Όχι και ξαφνικό. Πεθύμισα το γιο μου και θέλω να το δω. Ευαθία μου, σαν να τσέ μου τα λαλείς καλά. Πέ μου, έγινε και τίποτε με τον Μύρη. Τίποτα δεν έγινε. Καλά, Ευαθία. Καλά. Πώς κοιμήθηκε χθες το βράδυ? Δεν ξέρω, Γιώργο. Γιατί δεν κοιμηθήκατε μαζί? Όχι, κοιμηθήκαμε νύφη μέσω της. Ναι, είχε πολύ ανησυχό ύπνο, γιατρέ μου. Λογικό. Μήπως παραμιλούσε? Ναι, κάποιες φορές. Απλά δεν ήξερα αν έπρεπε να την ξυπνήσω. Και την ξυπνήσατε? Όχι, δεν την ξύπνησα. Έμεινα όλο το βράδυ στο προσκεφάλι της. Απλά εγώ δεν έκλεισα καθόλου μάτι. Συγγνώμη, Γιώργο μου, για να καταλάβω δηλαδή, έμεινε άϊπνος. Ναι, ρε μωρό μου, αφού είχα την έννοια της. Γιώργο μου.
Θέλεις να πάμε σπίτι να ξαπλώσεις? Τι! Δεν υπάρχει περίπτωση να πω που ποτέ δεν γίνει καλά η μαμά μου. Αν δεν θυμηθεί ότι είμαι γιος της, δεν πάω πουθενά, εντάξει! Κατάλαβα. Τρίγωνα καλαντά με στη γειτονιά. Ήρθαν τα Χριστούγεννα και η πρωτοχρονιά. Ανθρωπίνα χρόνια πολλά, ανθρωπίνα χρόνια πολλά. Με μπέλανε ρε, δώσεις έτσι ρε. Είναι που να κάνω ρε Χρυσόστο με αφού είναι η βρα από τη στολή το η Βασίλεια και ότι η βρα ρε που μπορεί να πω τα κάλαντα. Κολουρένε, γυρίζεις και λέεις τα κάλαντα τιμένο Σούπερμαν. Για το έξτρα εισόδημα ρε, αφού εμείς οι ελευθεροί επαγγελματίες δεν έχουμε 13ο. Να σε περιπέζει ο κόσμος ρε. Άντε ρε μένε κάρτη. Για δώσ' μου το 13ο κάνω. Δεν έχει τίποτε, άντε, τέλειωνε. Δεν έχει τίποτε. Φώναξε τη Φρόσα να έρθει από τα κάλαντα να μου δω και 13ο κάνω. Η Φρόσα βάτσισε και πάει από το Ατσχάιμε. Αμνησία ρε παπά. Από τούτο. Και πήρα μου την ποτζιά παίζει λίγο να πνάσει και ύστερα φέρουμε πολλά κοντά στη γιατρό γιατί είπε μας ο γιατρό να λαλούμε παλιές ιστορίες. Παλιές ιστορίες, α. Έτσι πιστεύω να της πεις την ιστορία που έγινε και πέρσι τα Χριστούγεννα στην αποθήκη. Τι έγινε, τι έγινε. Πέτε μας. Please. Ως που βλέπω τον το δέντρο ρε Χρυσόστομε, παραπάνω μ' αρέσκει ρε κουμπάρε. Είμαι καλλιτέχνη και βέβαια αυτό γκούλι μου είναι σε μικρογραφία, είναι μακέτα που λαλούμε. Θα το μεγαλώσω τον να κάνω έτσι τεράστιο κιόμετρα πράγμα του τώρα που να γίνει. Ρε είσαι ο καλύτερος καλλιτέχνης αφού εγώ λαλώ το ρε. Είπα ρε, στον καλύτερο καλλιτέχνη ρε. Είπα. Παναγία μου το μωρό. Ποιο μωρό? Το μωρό ρε, το μωρό μου μελισσό όπως την αρκούδαν το μέλι, όπως τον ποντικό το τυρί, όπως το λαόν το καρότο. Να πουλαλί ρε. Χρειαστώ με ό,τι σου πω να μείνει μεταξύ μας, δεν έφυγε ποτέ που δάμενε γιατί κάτι σήμα ταξί. Να πουλαλί ρε, μετά φωσέ ρε. Ξέρω το ρε, όπως εμένα που στόμα αν έχω και μιλιά δεν έχω. Είσαι έτοιμο να σου τη δείξω. Πάτε ρε. Αδέντα, baby. Και τούτη ρε. Λαλούν την Εμμανουέλα ρε που παρεγνώρισα στο Facebook και είπα της να έρθει εδώ, είπε safe. You know, για να γνωριστούμε καλύτερα. Ρε τώρα να μπερτέψουν τώρα. Με τι να μπερτέψουμε ρε. Εσύ 15 μέρες που με τσινεί από πίσω ρε, κουμπάρε, κάμα το λάθος και στείλα της μήνυμα του. Ξέρεις πόντα μήνυμα του και που στέλνουμε στο Facebook. Γεια σου κόκλα τι κάνουν. Έτσι το τι κόλλησε ρε κουμπάρε. Και από την ημέρα στέλνουμε μήνυμα του και φωτογραφίες. You know, έτσι είπα της αφού περάσαμε όλα τα τεστ να έρθει να γνωριστούμε καλύτερα. Τι κούλα. Τι κούλα ρε, η κούλα είναι η μαϊλά βρε κουμπάρε, αλλά τούτη είναι όπως την πόρτα της κολάσεως. Τέλος πάντων, ρε Χρυσόστο, με επειδή όπου και να σε ενάρτη, εφεύκεις ρε κουμπάρε να πάει στη Φρόσα και να κλείσω εγώ ρε κουμπάρε την αποθήκη. Παρέτα ρε και να μπερτέψουμε λάλο σου ρε. Πάντε να μπερτέψουμε ρε, τέλος πάντων, να πάω μέσα εγώ να σας το λίγο και που να έρθει απασχόλα την, οκ. Καλημέρα σας. Καλημέρα, είμαστε κλειστοί σήμερα. Κλειστή, μα πέμω ο κούλης να έρθω και να καίει. Μα και εσένα? Ναι, έχουμε ραντεβού. Το όνομα σας? Εμμανουέλα. Α, κούλη ρε, κούσε ρε. Πούντος. Πούντος. Το δαχτυλίδι, ψάξε. Δεν θα το βρεις. Συμβαίνει κάτι? Όχι, επειδή Χριστούγεννα είπα να πω έναν τραγουδάκι, δεν καταλαβες. Το πούντο το δαχτυλίδι? Ναι, εσύ τσίγιο, να πάμε Χριστούγεννιάτικο. Τρίγωνα καλαντά με στη γειτονιά. Μαζί μου. Τρίγωνα καλαντά με στη γειτονιά. Ήρθαν τα Χριστούγεννα και η πρωτοχρονιά. Από το ρούτο ρούτο το ελαφάκι με καρδούλα τα πίνει. Πάει ο παλιός ο χρόνος. Τσιγκοπέ, τσιγκολό, δέιο. Να είμαι μωρέ κουλούρε, να μοιάζει κάμπτη στα θάλασσα. Κύριος τα κάνει. Και φταίω εγώ. Πέμα ρίντα μου γίνει ύστερα. Κύριε, θέλω τον κούλι. Κούλι ρε, ακούστε ρε. Εδαμε. Ναι. Πού είναι. Όχι, είναι δαμε. Ναι, εννοώ, και ναι, Τζόι, ήταν δαμε και έφυγε. Πού έπιε. Έπιε να πέσει. Να πέσει. Ναι, το ράφμα, ξέρεις το. Ποιος είναι τούτο? Ο Θεός. Ο ράφμας της Ομόνιας. Αντίξτε το ράφμα της Ομόνιας. Κύριε, ξέρετε πόση ώρα είναι να κάνει να έρθει ο κούλης, δαμε. Ποτέ του. Γιατί? Χωρίσαμε. Χωρίσετε, δηλαδή είσαστε μαζί?
να είμαστε μαζί και χωρίσαμε. Ζευγάρι? Ναι, ζευγάρι. Εμπιστεύκω. Τι να κάνουμε. Έτσι είναι τα πράγματα. Τούτα έχει ζωή. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Δεν φεύγω που δαμέ, αν δεν έρθει ο Κούλης να μου δώσει εξηγήσεις. Γεια σου, Εμμανουέλα. Έναν ντρέπεσαι, ρε. Γιατί μου είπες όλη την αλήθεια. Γιατί δεν μου είπες ότι στη ζωή σου έχει κάποιον άλλο. Δεν μπορεί να κάνω, ρε, Εμμανουέλα. Μην είμαι ποθητός άντρας. Δεν μπορώ να είμαι με έναν. Έχω πολλή ζήτηση. Τσελά σου πω, αν δέχεσαι να με μοιράζεσαι, να προχωρήσουμε μαζί. Εσύ δέχεσαι να είμαι μαζί με την Εμμανουέλα. Ούτε έχουμε, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Αυτά είναι να τα εύρουμε. Έναν ντρέπεστε. Είμαι εγώ γυναίκα, κύριε Κούλη. Να με μοιράζεσαι με κάποιον άλλον. Εγώ θέλω υποκλειστικότητα. Ωραία, άκου Κούλη. Άκου αγαπημένη μου αγάπη. Βράκια λέξεις. Η Τζίνη είναι εμένα. Τέλος, δεν μπορώ. Έλα να σου πω, ρε Μανουέλα μου. Με το μωρό μποδά υπάρχει ένα αίσθημα πολλών χρόνων. Αφού έτσι για να καταλάβεις, περιμένω να χωρίσει με τη γυναίκα του για να επισημοποιήσουμε τη σχέση μας. Μας έτσι επαντρεμένος. Όχι, φεύγω από εδώ μέσα. Παλιά άνθρωπε. Τι να σου πω. Τι να σου πω, ρε! Ευχαριστώ, σε χρωστώ με. Να σου χρωστώ, χάρη σε όλη μου τη ζωή. Κύριε Καπιά τη Σιβανιά, να αξιάσουμε, ρε κουμπάρ. Άλλοι μας έδειξαν καλή... Λέει, ρε, θωρούμα και μωρά, ρε. Αλήθεια! Έκαμετε το ζευγάρι για να γλιτώσει ο Κούλης το ξύλο. Να μου ήταν να κάνω, ρε. Να τον αρχικό εσφάει, ρε. Λοιπόν, εγώ πρέπει να φύγω, να συνεχίσετε να κάνετε αυτό που σας έχω πει και αν χρειαστείτε οτιδήποτε να με πάρετε τηλέφωνο, ναι. Ναι, ναι, γιατρέ. Ωραία. Καλό βράδυ να έχετε. Καλό βράδυ, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Πάρε ξέρω τα σουβλάκια, ρε. Το μη σοβαρό μιλάς. Έχεις τη γυναίκα σου άλλωστη και κατά και την κιόλουσε πάνω στα σουβλάκια. Κυλιόδουλε, Neanderthal. Άντε, ρε, είναι τα δικαιολογία, είναι η βραγιά, δεν δούλεψε, ρε. Να πάει εσύ να τα ρίξεις, ρε, να με βάλεις δουλειά γιορτάρες ημέρες. Καπιταλίστα, να εκμεταλλευτεί τις εργατικές τάξεις. Με αργίεσαι, με σε ποιο, με τίποτε. Σταματήστε! Έχουμε πιο σοβαρά θέματα τώρα από το σιωκτάλι έξω τα σουβλάκια. Λοιπόν, πάω να φωνάξω τις μάμμας μου και να εφέρω δαμέ για να συνεχίσουμε τις ιστορίες, εντάξει. Φιέρα κι εσύ. Μαμά. Ναι, Γιουδί μου. Θυμάσαι την Κρίστη. Την Κρίστη. Την κοπέλα που εκάλεσα τις προάλλες να με. Α, μα και την παστή, την μαύρη και την κέρινη. Ναι, μαμά μου. Μα να χωρίσατε ακόμα. Ω. Κρίμα. Ρε, μαμά. Ήταν που είπα, αφού είναι κέρινη, δεν κάνει καλό σου. Εκάλεσα την. Μα πού. Σπίτι μας. Θα έρθει να περάσει μαζί μας την ημέρα των Χριστουγέννων. Ένα λείπουμε. Πάτης να με έρθει. Τι λάλεις ρε μαμά, αφού πόψε να κάνεις τραπέζι για 20 άτομα. Έχει μια εβδομάδα που κάνεις προετοιμασίες. Ακύρωσα το. Είπαμε με τον παπά σου να πάμε κάπου ρομαντικά απόψε. Να πάμε εν Παρίσι. Λοιπόν μαμά, σε λίγο θα έρθει η Κρίστη να σε βοηθήσει με τις προετοιμασίες. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, θέλω να σε βγαίνει εκεί μαζί. Νομίζω καλύτερα να μην συνεχίσουμε την ιστορία. Θα αναστατωθεί η μαμά μου. Πάντως, κύριε Γιώργο μου, δεν έπρεπε να φωνάζεις τη μαμά σου. Μαμά μου, θυμήθηκες δηλαδή. Τι πράγμα. Πώς σου φώναζε. Είναι εμένα που φωνάζες. Ναι, αφού είσαι μαμά μου. Συγγνώμη, είναι ξύχασα. Παρακατώ, τι έγινε παρακατώ. Γιορτάζεις σήμερα. Όχι ακριβώς. Γιατί, αφού την άλλη φορά είπες μου ότι σε βαφτίσαν Χριστίνα. Ναι, κυρία Φρούσο, αλλά ξέρετε, τα Χριστούγεννα είναι μια αρχαιοελληνική γιορτή. Α, πήγες στη διάλεξη που μου έλεγες. Ναι, έπρεπε να έρθεις μαζί μου. Μιλήσαμε για τα Ιλιούγεννα, που είναι μια αρχαιοελληνική γιορτή που ουσιαστικά αντικαταστάθηκε από τα Χριστούγεννα. Τι λένες, Χρυσή μου. Ακούγεται πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ναι, ξέρεις, ο Ιησού Χριστός ως αρχαίο ελληνικό πρόσωπο δεν γεννήθηκε το χειμώνα, αλλά το φθινόπωρο. Τι λένε, Γιώργο μου, η κοπέλα. Και πού βασίζετε αυτό το συμπέρασμα. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης συνέδεσε την ημέρα γεννήσεως του Ιησού Χριστού με τη γιορτή της κοινοπηγίας, η οποία γινόταν τον Οκτώβριο. Μην την ακούεις, Γιώργο μου, να σε αλλάξω πιστήση τούτη. Ναι, αλλά
Πώς καθιερώθηκε η 25η Δεκεμβρίου ως μέρα Χριστουγέννου? Η 25η Δεκεμβρίου καθιερώθηκε ενός ημέρα Χριστουγέννου στη Ρώμη από τον Πάπα Ιούλιο τον 1ο, τον 4ο αιώνα μετά Χριστό. Απλώς η 25η Δεκεμβρίου συνέπεπτε με τις αρχαίες ελληνικές εορτές του χειμερινού ηλιοστασίου και με την επιστροφή του ήλιου. Εξού και ονομάζονται Ηλιούγεννα. Δεν το γλιτώνουμε το καπνιστήρι. Ναι, αλλά οι αρχαίοι Έλληνες δηλαδή τι γιόρταζαν την 25η Δεκεμβρίου? Οι αρχαίοι Έλληνες, κατά τη χειμερινή ντροπή του ήλιου, γιόρταζαν τη γέννηση του Θεού Διόνυσου. Ο Θεός Διόνυσος αποκαλούταν θείο βρέφος, το οποίο γέννησε Παρθένος σε μέλη. Τον παπάλουκα μου να φέρω άρον άρον. Περίμενε, γιατί γνωρίζω τούτο. Ξέρω ότι οι αρχές ιερείες ανέβαιναν στο πιο ψηλό σημείο του Ιερού Βουνού, κρατώντας ένα νεογέννητο και φωνάζοντας «Ο Διόνυσος ξαναγεννήθηκε!» Γιώργο, Χριστούγεννα γέ μου, βλασφημίες του τα μπουλάλης. Πάντως, στεναχωριέμαι πάρα πολύ που δεν τα κατάφερα να έρθει. Εν πειράζει, την επόμενη εβδομάδα να θέλεις να πάμε στην επόμενη συνεδρία μαζί. Έχει τίτλο «Η Παναγία ως Αιγυπτιακή Θεότητα», Ίσιδα. Πέρασε έξω, σε παρακαλώ. Συγγνώμη. Λέω, πέρασε έξω. Εγώ ειδωλολάτρες δεν θέλω έσω. Ρε μαμά! Εάν δεν την βγάλεις έξω από το σπίτι μου τώρα, που τα σήμερα δεν έχεις μάνα. Και είναι τα τελευταία Χριστούγεννα που θωρείς τη μάνα σου. Και είναι τα τελευταία Χριστούγεννα που θωρείς την κοπέλα. Προειδοποιώσε! Εγώ δεν πρόκειται να βγάλω έξω. Την Κρίστην αγαπώ τη. Μα τι έκαπας ρε, μα δεν τη θωρείς. Μια παστή, μαύρη και γέρη. Και είναι και ειδωλολάτρες. Όχι, δεν είμαι ειδωλολάτρες. Σιωπή, έναν τρέπεσαι. Ήρθε σπίτι μου να παρασύρεις το γιο μου. Μαμά, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Με την Κρίστην κάποια στιγμή έχουμε σκοπό να παντρευτούμε. Αγαπώ τη. Τι να κάνεις? Έχει 4 χρόνια όπου την πελάρα θα μας την πεις. Μα τι είπα? Μαμά, είσαι καλά? Γιατί να μην είμαι? Περιμένε. Εγώ ποιος είμαι? Ο γιος μου μονογενής. Και τούτη είναι η δίθε γενέκα σου. Όχι 4 χρόνια μάζετε να μας πελάνε τα μέσα. Και τούτη είναι! Μαμά μου, υπολεύτηκες με άλλος, μαμά μου. Γιατί? Εφρή, έπαθες αμνησία και η Κρίστη που ήθεσαι να θυμηθείς. Μπράβο, δεσπός είναι η Κρίστη μου. Βλέπω παίρνω σας πολλά πράγματα. Ουφ, μια μέρα μόνο. Κρίμα. Μωρό μου, πάρε καλά να βάλεις. Άντε, για νερέφρωσα, να πάω να ψω κάρβουνα. Και να ξιάσεις τη τετρέλα, πάει χτυματολόγιο, να. Γιατί να πάμε χτυματολόγιο? Να μου υπογράψεις για να βάλουμε υποθήκη το σπίτι, έτσι μου είπες. Ήταν πάνε να κάνουμε χρυσόστομε, να βάλουμε το σπίτι υποθήκη. Κάτσε για με που κάθεσαι. Το ημέρα ρε μαμ, μια μέρα μόνο. Εγώ τούτο λαλό. Hello, Christmas spirit. Η Έφρη μας είναι καλά, εμείς είμαστε καλά, έχουμε την υγεία μας. It's Christmas. Άντε, σηκωστείτε πάνω να χορέψουμε. Άντε, Έφρη. Πάμε. Ας κρατήσουν οι χώροι και θα βρούμε αλλιώτικα στέκια επαρχιώτικα βρε. Ώσπου η σύναξη σ' αυτή, σαν χωριό αυτόνομο να ξεριπλωθεί. Μέχρι τα ουράνια σώματα με πομπούς και με κέρες φτιάχνουν οι Έλληνες κυκλώματα κι ιστορία οι παρές. Ναι βέβαια. Ξέρασα την αντάγκα μου. Λουσί, σε παρακαλώ. Τούτο που είπες να το πάρεις αμέσως. Ε, μάρα, τσιμήθηκες κόμμα. Ω, είναι τσιμήθημα. Εντάξει, είναι τόσο. Ρε μαμά. Τι είναι ρε μαμά. Αν δεν την ευκάλεις έξω τώρα. Τι είναι ρε. Πόης αγίες τσέγκια, τσέχο τσέγκιαν με άλλη, τσέγλιτος μου το γιούδι μου, τσετάσο σου μανάλι.